Με ενδιαφέρον αναμένουν οι αρχέ και τι καταθέσει των δύο τραυματιών φίλων του Άλκη. Η Μίνα Καραμίτρου θα μα πει τι είναι εκείνο μήνα, το οποίο ελπίζουν να μάθουν από του νεαρού αυτού οι αστυνομικοί. Γιάννη, από όσα στοιχεία ή σε όποια σημεία μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν έρευνα οι αστυνομικοί, θα έλεγα ότι το πιο άμεσο και αυτό που μπορεί να του δώσει περισσότερε πληροφορίε αυτή τη στιγμή είναι οι καταθέσει και οι περιγραφέ των δύο νεαρών που ήταν μαζί με τον Άλκη εκείνη τη νύχτα και τραυματίστηκαν από τα χτυπήματα των 12 μέχρι 15 νεαρών. Μάλιστα, θέλω να σα θυμίσω ότι ήδη ο ένα από του δύο αναγνώρισε τον 23χρονο ο οποίο έχει συλληφθεί. Τώρα λοιπόν που είναι καλύτερα τα δύο αυτά παιδιά θα ξαναμιλήσουν με τους αστυνομικούς. Μόνο που αυτή τη φορά, Γιάννη, οι αστυνομικοί έχουν, ε, κάνουν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Τι θέλω να πω. Θέλω λοιπόν να τους ρωτήσουν πώς ακριβώς λειτουργήσε η ομάδα των δολοφόνων. Εάν υπήρχε διάκριση ρόλων. Εάν υπήρχε κάποιο ο οποίο τη στιγμή τη δολοφονία κατάλαβαν να δίνει τι εντολέ και κάποιοι άλλοι να ακολουθούν. Αν ήταν Γιατί μια όμως... οργανωμένη συμμορία δηλαδή. Ακριβώ. Γιατί όμω έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά. Γιατί οι αρχέ ασφαλεία, αυτό που ψάχνουν αυτή τη στιγμή, δεν είναι μόνο να εντοπίσουν ποιοι ήταν οι δολοφόνοι και ποιοι ήταν στο σημείο, αλλά και αν λειτουργήσαν ω εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή μια δομημένη οργάνωση που έχει αρχηγό, που έχει. Υπαρχηγού, που έχει επιχειρησιακού και αν λειτουργήσαν κάτω λοιπόν από αυτή την ομπρέλα τη εγκληματική Και που θα έχει αυστηρότερη αντιμετώπιση από τη Σαφέστατα. δικαιοσύνη, αν είναι. Σαφέστατα έτσι. θα έχει σκληρότερη, αυστηρότερη αντιμετώπιση. Μάλιστα. Και μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή οι αρχέ ασφαλεία αυτό είναι το πιο ουσιαστικό ψάχνω. το οποίο ψάχνουν. Αν δηλαδή μπορούν να του απαγγείλουν κατηγορίε για Μάλιστα. εγκληματική οργάνωση πια. Σε ευχαριστούμε, Μίνα.